Είμαι η Ελένη Σαραντάκη, εθερικός φορέας και τηλεπαθητική επικοινωνία. Εν αυτό ζώμε και κινούμεθα και εσμέν. Με αυτά τα λόγια έχουμε τη δήλωση ενός θεμελιώδους νόμου της φύσης και την εξαγγελθήσα βάση του γεγονότος της πανταχού παρουσίας. Είναι γεγονός ότι η πανταχού παρουσία είναι ένας νόμος της φύσης που καθιστά εφικτή την παντογνωσία. Βασίζεται στο γεγονός ότι τα εθερικά σώματα όλων των μορφών απαρτίζουν το παγκόσμιο εθερικό σώμα. Η πανταχού παρουσία εργάζεται με τη μορφοποιό ουσία του σύμπαντος που οι επιστήμονες ονομάζουν εθέρα. Η λέξη εθέρας ως όρος περιγράφει τον ωκεανό των ενεργειών οι οποίες αλληλοσχετιζόμενες απαρτίζουν το ενιαίο συνθετικό ενεργειακό σώμα του σύμπαντος, του κοσμικού μας συστήματος, του ηλιακού μας συστήματος, του πλανήτη μας, της ατομικής μας υπόστασης, της υπόστασης όλων των μορφών της φύσης. Κάθε εθερικό σώμα, κάθε μορφή στη φύση, είναι ακέραιο μέρος της ουσιώδους μορφής του ίδιου του Θεού. Είναι ακέραιο μέρος της μορφοποιού του ουσίας. Συνεπώς, μέσω αυτού, κάθε ανθρώπινο «ον» σχετίζεται με κάθε άλλη έκφραση της Θείας Ζωής, μικρή ή μεγάλη. Το εθερικό σώμα είναι ενέργεια υλοποιημένη σε μιλιάδες τμήματα δύναμης ή μικροσκοπικά ρεύματα ενέργειας, που έχουν συντονιστικό αποτέλεσμα πάνω στο συναισθηματικό σώμα, το νοητικό σώμα και την ψυχή. Αυτά τα μικροσκοπικά ρεύματα ενέργειας παράγουν τη σειρά τους ένα καθοριστικό αποτέλεσμα πάνω στο φυσικό σώμα. Έτσι, η φύση και η δύναμη του τύπου ενέργειας που κυριαρχεί στο εθερικό σώμα παρασύρει το φυσικό σώμα σε ανάλογη δραστηριότητα. Η λειτουργία του εθερικού σώματος είναι να δέχεται ενεργειακές όσεις που εκπορεύονται από τη μία ή την άλλη γεννησιουργό πηγή ενός νου χωρίς να εμποδίζονται από το χρόνο, την απόσταση, την εθνικότητα, τις ακτίνες ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο. Η ενέργεια που κατέρχεται με τον τρόπο αυτό μέσα στο εθερικό σώμα εμπεριέχει κωδικούς οι οποίοι παράγουν εντυπώματα μέσα στα μικρά ρεύματα ενέργειας του εθερικού σώματος της υποδεχόμενης οντότητας. Τα εντυπώματα αυτά οδηγούν το εθερικό σώμα σε ειδικές δραστηριότητες, επιθυμητές ή μη. Συνεπώς, η ενέργεια που κυκλοφορεί δια του εθερικού σώματος κάνει εφικτή την αλληλεπίδραση μεταξύ ενδεχόμενων διανοιών και παράγει αποτελέσματα που μπορούν να υλοποιηθούν όχι μόνο ως εθερικές μορφές, αλλά και ως πυκνές φυσικές μορφές. Το εθερικό σώμα του πλανητικού λόγου παρατσύρεται σε δραστηριότητα από την κατευθυνόμενη θέλησή του. Η κινητοποιός ενέργεια είναι αποτέλεσμα της σκεπτομορφής του, η οποία δρά εντός και δια του ενεργειακού του σώματος. Η σκεπτομορφή αυτή ενσωματώνει και εκφράζει τον παγκόσμιο σκοπό του. Όλες οι ανθρώπινες και οι υπανθρώπινες μορφές ζωής διέπονται από τη Θεία Σκέψη διαμέσου των ενεργειακών του σωμάτων που αποτελούν ακέραιο μέρος του όλου. Όταν η επίγνωση καλλιεργηθεί και ο ατομικός νους οδηγηθεί συνειδητά σε επαφή με το νου του Θεού, τότε ο άνθρωπος αποκτά αυξημένη επίγνωση του Θείου Νου που διευθύνει την εξελικτική διαδικασία.
Για να συμβεί αυτό, πρέπει να είμαστε τόσο ευθυγραμμισμένοι εσωτερικά μέσα μας, ώστε η ψυχή μας, ο νους μας και ο εγκέφαλός μας να είναι συντονισμένοι και να λειτουργούν σαν μονάδα. Αυτό είναι δική μας ευθύνη. Μόνοι μας μαθαίνουμε να διακρίνουμε σε ποιους ανταποκρινόμαστε και να προσεγγίσουμε εκείνες τις διάνοιες που ενεργοποιούνται από ιερά, ορθά ρεύματα σκέψης. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ήταν πάντα σε λειτουργία μεταξύ μισθών, μοιημένων και πρεσβυτέρων μαθητών που βρίσκονται σε σώματα φυσικού πεδίου. Αφορά την επιστήμη της τηλεπάθειας, που είναι με την επιστήμη της επίκλησης και της εφέλκυσης και την επιστήμη της εντύπωσης, συνιστούν την επιστήμη της επαφής. Δύο νόμοι διέπουν την τηλεπαθητική επικοινωνία. Ο πρώτος νόμος κυβερνά την υποκειμενική δραστηριότητα και ο δεύτερος κυβερνά την αντικειμενική εκδήλωση. Η κατανόηση του πρώτου νόμου επιφέρει αποτελέσματα στο νου ή το νοητικό σώμα. Ο νόμος αυτός λέει: «Η δύναμη της επικοινωνίας βρίσκεται στην καθαυτή φύση της ίδιας της ουσίας. Απαντάτε δυνητικά στον εφέρα και η σημασία της τηλεπάθειας βρίσκεται στη λέξη πανταχού παρουσία». Δηλαδή, όταν κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να λειτουργεί στη νοητική του συνείδηση, δίχως να εμποδίζεται από τον εγκέφαλο ή τη συναισθηματική φύση, θα ανακαλύψει την παγκοσμιότητα της νοητικής αρχής, που είναι η πρώτη εξωτερική έκφραση της ψυχής. Θα εισέλθει στον κόσμο των ιδεών. Θα επιδιώξει να βρει όσους ανταποκρίνονται στον ίδιο τύπο ιδεών και αντιδρούν στην ίδια νοητική παρόθεση ταυτόχρονα με τον ίδιο. Ενωμένος μαζί τους, θα ανακαλύψει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί τους. Η κατανόηση του δεύτερου νόμου επιφέρει αποτελέσματα στον εγκέφαλο, που είναι το όργανο λήψης στον ένσαρκο άνθρωπο. Ο νόμος αυτός λέει: «Η αλληλεπίδραση πολλών διανοιών παράγει μία ενότητα σκέψης, που είναι αρκετά ισχυρή για να αναγνωριστεί από τον εγκέφαλο». Όταν οι μαθητές στο φυσικό πεδίο εστιάζουν σε ένα ειδικού είδους ρεύμα ενέργειας, τότε οι ίδιοι καθίστανται ελκτικό κέντρο δύναμης και μπορούν να προσελκύσουν παρόμοιους τύπους ιδεών και ρευμάτων σκέψης, ενισχύοντας την κρούση τους στην ανθρώπινη συνείδηση. Πώς όμως ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει αυτούς τους δύο νόμους και να υπερβεί τους ανθρώπινους περιορισμούς, ώστε κατευθυνόμενος από τη σκέψη να γίνει δέκτης της ιδέας κάποιου στοχαστή? Μέσω της συγκέντρωσης και του διαλογισμού. Διότι έτσι ο άνθρωπος μπορεί να κρατήσει το νου σταθερό στο φως, να ευθυγραμμίσει τον εγκέφαλο, το νου και την ψυχή, να οδηγήσει το φυσικό του εγκέφαλο να αποκτήσει δεκτικότητα καταγραφής. Αυτό είναι απαραίτητο και για την τηλεπαθητική επικοινωνία μεταξύ διδασκάλων και μαθητών, όπως ο διδάσκαλος Τιβετανός στο βιβλίο του «Τηλεπάθεια και εθερικός φορέας» μας υποδεικνύει. Η ιεραρχία, ως μεγάλος όμιλος των τέλειων ψυχών, εργάζεται με τη μέθοδο της εντύπωσης της διάνοιας και των μισθών και των μοιημένων, που με τη σειρά τους επηρεάζουν μέσω επίκλησης και εφέλκυσης τους μαθητές τους. Οι μαθητές με τη σειρά τους, ο καθένας στον τόπο του και με δική του ευθύνη, εντυπώνονται τηλεπαθητικά την κρούση, παραλαμβάνουν, επεξεργάζονται το σχέδιο και του δίνουν έκφραση. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές που βρίσκονται μέσα στην ένσαρκη ανθρώπινη οικογένεια να έχουν την απρόσκοπτη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στον εσωτερικό όμιλο των στοχαστών, οι οποίοι εργαζόμενοι με νοητική ύλη
ελέγχουν από την υποκειμενική πλευρά της ζωής την ανάδυση του μεγάλου σχεδίου και την εκδήλωση του θείου σκοπού. Πρόκειται για μια διαδικασία υποβίβασης των ρυθμών κρανασμού, ώσπου να γίνουν αρκετά βαρύς για να μπορούν να επηρεάσουν την ύλη του φυσικού πεδίου και έτσι να κάνουν εφικτή τη δόμηση οργανωμένων αποτελεσμάτων στο φυσικό πεδίο. Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει νοητικά εξελιχθεί και είναι πλέον εφικτή η τηλεπαθητική σχέση και επικοινωνία μεταξύ μαθητών και στο φυσικό πεδίο. Μέσω ποιας διαδικασίας συμβαίνει αυτό? Ένας ιεράρχης διδάσκαλος της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας έρχεται σε επαφή με την ιδέα που υπάρχει στον παγκόσμιο νου του πλανητικού λόγου, του Σανάτ Κουμάρα. Στη συνέχεια, την παρουσιάζει τηλεπαθητικά σε μια ομάδα μισθών διδασκάλων. Όποιοι από τους διδασκάλους δείξουν ενδιαφέρον, με τη σειρά τους την παρουσιάζουν στον όμιλο των μαθητών τους. Κάποιος από τους μαθητές ανταποκρίνεται με μεγάλη ετοιμότητα και νοημοσύνη και χρησιμοποιώντας τη διάβγεια της σκέψης του και με δύναμη τη διατυπωμένη σκεπτομορφή της ιδέας, επηρεάζει τις διάνοιες στο φυσικό πεδίο. Αυτές οι διάνοιες την ομίζουν και δική τους ιδέα και τη φέρουν σε εκδήλωση. Έτσι, μια μυστικιστική ιδέα ή κάποια νέα αποκάλυψη της αλήθειας αναγνωρίζεται ξαφνικά από πολλούς και βρίσκει έκφραση με το μέσο πολλών διανοιών. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διεκδικήσει ατομικό δικαίωμα στη διακηρυχθήσα αρχή ή αλήθεια. Ποικίλες διάνοιες την έχουν καταγράψει. Ως παράδειγμα της παραπάνω διαδικασίας, αναφέρεται ότι ο διδάσκαλος Σέραπης, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνέλαβε την ιδέα μιας παγκόσμιας ενότητας στο πεδίο της πολιτικής, η οποία θα είχε στόχο την ενότητα και τη συνεργασία των εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης. Την παρουσίασε σε συμβούλιο των διδασκάλων και ο διδάσκαλος Ιησούς ανέλαβε να τη μεταβιβάσει στους μαθητές του. Ένας μαθητής του Ιησού, ο οποίος μπόρεσε και άντραξε την ιδέα, στη συνέχεια μπόρεσε και την υποβίβασε. Έτσι την ιδέα παρέλαβε ο συνταγματάρχης Χάους. Ο Χάους τη διαβίβασε στον ζηλωτή της 6ης ακτίνας, Woodrow Wilson. Πολλές παρόμοιες διάνοιες είχαν την έμπνευση της ιδέας, την επεξεργάστηκαν μέσα τους και τελικά η ιδέα κατέφερε να δυναμώσει και στο φυσικό πεδίο και να παρουσιαστεί στον κόσμο. Έτσι ιδρύθηκε η κοινωνία των εθνών και αργότερα μεταξελίχθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα, η εφαρμογή της ιδέας της παγκοσμίας ενότητας υλοποιείται σταθερά, καθώς οι παγκόσμιοι εξυπηρετητές του καλού και αγαθού κατορθώνουν να ανακαλύπτουν και να διαλύουν την νοητική πλάνη, την αστρική αισθαντική θυμαπάτη και τη ζωτικοποιημένη εθερικά ψευδαπάτη, απελευθερώνοντας την ανθρωπότητα. Οι παγκόσμιοι αυτοί εξυπηρετητές έχουν ως ζητούμενο να ίστανται στο κέντρο της κεφαλής και μέσω του διαλογισμού να εισάγουν τη δύναμη της ψυχής και έτσι να αποκτήσουν την ψυχική, πνευματική, τηλεπαθητική ευαισθησία. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προκύπτουν από δύο προσωπικά ερωτήματα. Ποιο από τα τρία σώματα της προσωπικότητάς μας είναι πιο ενεργό? Αυτό φανερώνει πού ζει ο καθένας μας υποκειμενικά. Ο λαός ρωτάει, πού τρέχει ο λογισμός σου, δηλαδή πού βρίσκεται η σκέψη σου, τι σε έλκει και σε κρατά δέσμιο, το φαγητό του φυσικού πεδίου, οι ανάγκες του αστρικού πεδίου, το κουτσομπολιό του καμοανασικού πεδίου, οι ιδεολογίες των διάφορων πατριών του νοητικού πεδίου.
Ποιο ενεργειακό σου κέντρο είναι περισσότερο εκφραστικό? Αυτό φανερώνει πού είναι κυρίως εστιασμένη η ζωική σου ενέργεια και πού περισσότερο εκφράζεται η αισθαντική αστρική σου δύναμη. Όταν όλα είναι στραμμένα στο να ανταποκριθούν στην ψυχή και να ενσωματώσουν τις ιδιότητές της, ώστε να γίνουν εργαλεία της, όργανα έκφρασής της μπορούν να πετύχουν τον ανώτατο τύπο τηλεπαθητικής εργασίας, που είναι εφικτό στην ανθρωπότητα και είναι η τηλεπάθεια από ψυχή σε ψυχή. Προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει έμψυχη, ολοκληρωμένη προσωπικότητα και ταυτόχρονα νους και εγκέφαλος να βρίσκονται σε τέλεια επικοινωνία και ευθυγράμμιση. Ταυτόχρονα εμφανίζεται ευαισθησία στη σκέψη του διδασκάλου, ευαισθησία στον κόσμο των ιδεών και ευαισθησία στις ενορατικές εντυπώσεις, που είναι όλες μορφές τηλεπαθητικής ευαισθησίας. Ο διδάσκαλος Τιβετανός αναφέρει ότι για να κυριαρχηθεί η χρήση των λέξεων τηλεπαθητικά, σαν προκατακτικό βήμα της χρήσης προτάσεων και σκέψεων, θα πρέπει κανείς να διαλέξει μία λέξη και να διαλογιστεί σε αυτήν ως προς τη μορφή της, ως προς την ποιότητά της, ως προς τον υποκειμενικό νοητικό σκοπό της, ως προς την ίδια την ύπαρξή της, έως όταν ταυτιστεί με τη θεία υποκειμενική ιδέα της. Όταν κρατάμε τη συνείδησή μας σταθερά στο υψηλό αυτό σημείο, τότε μετατοπιζόμαστε στο επίπεδο του ανώτερου νου. Εκεί ανακαλύπτουμε τον κραδασμό. Εκεί ανακαλύπτουμε ότι ο εαυτός μας ως σύνολο, αλλά και οι ομάδες, συγκρατούνται από μία εσωτερική δομή σκέψης. Ότι η αιστεία της εξωτερικευμένης ατομικής μας ζωής και της ομαδικής ζωής είναι το εθερικό σώμα, που είναι παράγοντας λήψης, μέσω κυκλοφορίας της ενέργειας, έκφραση της ψυχικής συνείδησης, αποκάλυψη της πηγής που μας εμπνέει, διαρκής μυητικός παράγοντας, μέσω αποκάλυψης, μέσω δημιουργικής μορφοδόμησης. Ο αληθινά τηλεπαθητικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που ανταποκρίνεται σε εντυπώσεις, οι οποίες φτάνουν σε αυτόν από όλες τις μορφές ζωής στους τρεις κόσμους. Αλλά είναι επίσης εξίσου ανταποκριτικός σε εντυπώσεις που φτάνουν σε αυτόν από τον κόσμο των ψυχών και τον κόσμο της ενόρασης. Η ανάπτυξη της τηλεπαθητικής ικανότητας είναι εκείνη που τελικά κάνει τον άνθρωπο κύριο στους κόσμους της ανθρώπινης και υπερανθρώπινης ανάπτυξης. Γι' αυτό, το στάδιο της ανάπτυξης ανθρωπότητας πρέπει οι νόμοι, οι τεχνικές και η διαδικασία της τηλεπαθητικής επικοινωνίας να γίνουν σαφείς, ώστε να κατανοηθούν και να εφαρμοστούν αρχικά, ατομικά και στη συνέχεια σε ομαδικό σχηματισμό. Όσοι μαθητές εργάζονται πάνω σε αυτές τις γραμμές, θρέφουν το σπέρμα του μελλοντικού ενορατικού πολιτισμού, που θα φτάσει στην πλήρη δόξα του την υδροχοϊκή εποχή. Για την ενορατική αυτή μελλοντική εποχή, ο Χριστός είναι ο σπερματικός άνθρωπος. Γιατί εγίγνωσκε τι είναι εν το άνθρωπο ικανότητας. Ο διδάσκαλος Τιβετανός στις ομιλίες προς τους μαθητές του μας λέει: «Ο δρόμος προς την πλουσιότερη υπηρεσία είναι ο δρόμος της καρδιάς. Είναι ο δρόμος της απαρνήσεως, αλλά πάντοτε ο δρόμος της χαράς». Σας δίνω μερικές φράσεις κλειδιά για να τις κατανοήσετε και να τις ολοκληρώσετε μέσα στη ζωή σας, ώστε να ενωθείτε με τις τάξεις
όλων των αληθινών εξυπηρετητών. Βαδίζω τον δρόμο της βαθιάς υποταγής. Ο δρόμος της χαράς εμπλουτίζει όλη τη ζωή μου. Η απάρνηση παίρνει τη θέση της κατανόησης για τον μικρό εαυτό. Μπροστά μου στέκει η παρουσία. Πίσω μου βρίσκεται ο δρόμος των σπασμένων παιχνιδιών. Η ειρήνη στηρίζεται πάνω στη ζωή μου. Ακολουθώντας την προτροπή του διδασκάλου, οδηγούμαστε εκ του ασφαλούς σε επαφή με το έργος της ψυχής μας και την τηλεπαθητική της ικανότητα επικοινωνίας με τις άλλες ψυχές, με τους διδασκάλους, με το θείο έργο στον πλανήτη μας. Ευχαριστώ.